Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Από καιρούς καιρών μαζεύουμε κάποιες σκέψεις, κάποια ρητά θα τα λέγαμε έτσι, σε ένα τετράδιο και από εκεί καμιά φορά βοηθιόμαστε για να πούμε δύο λέξεις παραπάνω. Διότι όλα μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν, οι νόμοι της Γραφής, η αγάπη, οι εντολές, οι προφητείες για τον Χριστό και έξω από τη Γραφή δεν μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα. Μας συμφέρει λοιπόν να γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού που είναι ένας θησαυρός γνώσεων. Εκεί και υπάρχει και ο πολύτιμος Μαργαρίτης που είναι ένας και μόνος ο Κύριος, ο Χριστός. Από το στόμα λοιπόν του Χριστού βγαίνει πάντοτε ο αληθής λόγος. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο αμήν, εγώ είμαι ο ένας, εγώ είμαι αυτός που πέθανε και έζησε, εγώ είμαι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυριευόντων, όπως λέει η Αποκάλυψη. Ας καταρχήσουμε λοιπόν με αυτά τα μικρά ρητά να τα αναλύουμε και να προχωρήσουμε για σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ο Χριστός στο γάμο της Κανά έδωσε και άλλο κρασί για να χαρούν οι καλεσμένοι πιο πολύ. Ο Χριστός επομένως θέλει να χαιρόμαστε, να έχουμε θάρρος, να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Αυτό το λέμε για μερικούς οι οποίοι είναι τόσο έτσι περιορισμένοι και μην πιεις λίγο κρασί, μην κάνεις εκείνο, φοβούνται κλπ. Ο Χριστός όπως μας λέει και έτρωγε και έπινε, αλλά σαν ένας κανονικός άνθρωπος. Όχι σαν ένας πλεονέκτης, σαν ένας φαγάς ή ένας συνοπότης. Στο γάμο της Κανά δημιουργείται πάντοτε εκεί πέρα ένας κόμπος με το θέμα των αιρετικών. Αιρετικοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν δέχονται το Λόγο του Θεού ολόκληρο, συλλήβδιν, αλλά αποσπάνε κομμάτια και από αυτά τα κομμάτια προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα πράγματα είναι έτσι και όχι αλλιώς. Γι' αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζει κανείς σφαιρικά το Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, σφαιρικά και φίλοι, τόσο ώστε να μην γελιέται από τις προφάσεις ή τις ιδέες τις ανθρώπινες και όχι του Λόγου του Θεού. Ένα λοιπόν είναι ότι έδωσε και άλλο κρασί για να χαρούν οι καλεσμένοι και το άλλο είναι ότι έκανε υπακοή στη μητέρα του. Παρόλο που στην αρχή της έφερε μια αντίρρηση για να καταλάβει η Παναγία Μητέρα η Θεοτόκος Παρθένος η Αϋπάρθενος Μαρία ότι δεν μπορεί να επεμβαίνει πλέον σε αυτά που θα κάνει ο γιος της από εδώ και πέρα. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών ο Χριστός ήταν στο σπίτι του μαζί με τη μητέρα του. Ο πατέρας έφυγε διότι ο Ιωσήφ ήταν υπέργυρος, μεγάλος θα παντρεύτηκε την, μας λέει η παράδοση ότι η Παναγία ήταν 15 και εκείνος ήταν 65 και την παντρεύτηκε για το μόνο λόγο να υπάρχει μια νομική κάλυψη για να γεννηθεί ο Χριστός. Δεν είχαν ποτέ σχέσεις ένας 65 με μια 15 κόρη. Γι' αυτό λοιπόν τον πληροφόρησε για το Πνεύμα το Άγιο ότι θα γεννήσει η Μαρία, η γυναίκα σου εντός εισαγωγικών, η νομική δηλαδή η γυναίκα σου, διότι έπρεπε να έχει νομικό πατέρα ο Χριστός, αλλιώς θα λιθοβολούσαν την Παναγία. Προσέξτε το αυτό, ο νόμος ήταν αυστηρός. Αν μια γυναίκα ήταν έγκυος δίχως άντρα, τη λιθοβολούσαν. Μαζί με το κύμα. Φοβερό και φρικτό. Αλλά όμως έτσι ήταν ο μοσαϊκός νόμος. Έπρεπε να υπάρχει άνδρας. Δεν μπορούσε να γεννήσει εξόγαμο τότε μια γυναίκα. Έτσι ήταν τα ήθη τότε της εποχής και ο νόμος του Μωυσή. Γι' αυτό λοιπόν εδόθη ο νομικός πατέρας, ο Ιωσήφ, ο οποίος είχε άλλα παιδιά από άλλη γυναίκα. Και έτσι ο Χριστός, αν και ήταν μονάκριβος και μονογενής της Παναγίας, φερόταν ότι είχε αδερφούς μέσα στο Ευαγγέλιο, τους νομικούς βέβαια αδερφούς. Όπως λέμε, ο αδερφόθεος για έναν από τους γιους του Ιωσήφ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, δεν έχουν δίκιο οι αιρετικοί όταν λένε ότι μίλησε στη μητέρα του άσχημα, ότι της είπε τι μεταξύ εμένα και σένα, λέγοντας δηλαδή ουσιαστικά μην επεμβαίνει στο έργο μου, διότι το έργο είναι
θεϊκό. Μετά τα 30 του Ιησούς δεν έχει κανένα να τον συμβουλεύει τι θα κάνει. Είναι ενωμένος με τον Πατέρα. Έτσι και με το Άγιο Πνεύμα. Δεν δέχεται ανθρώπου συμβουλή και είναι απλό να το καταλάβουμε, διότι η Παναγία και αυτή είναι ένας άνθρωπος, απλός, όπως ήταν και οι μαθητές του. Συμβουλές έρχονται από τον Πατέρα προς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τη Αγίου Πνεύματος μιλούσε ο Χριστός και εκεί βλέπουμε την Αγία Τριάδα, ότι έχει μία βούληση, μία φωνή, μία σκέψη, μία εκδήλωση, ένα λόγο. Σε κάθε λόγο του Χριστού συμφωνούν και τα δύο άλλα πρόσωπα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία. Και στο δεύτερο ρητό λοιπόν είναι προτιμότερο να διορθώνουμε τους εαυτούς μας παρά τους άλλους. Βεβαίως, γιατί και μέσα στην Αγία Γραφή θα έχετε δει πολλές φορές να αναγράφεται ότι βγάλε το καρφί από το μάτι σου, λέει, αδερφέ, για να μπορέσεις να συμβουλέψεις και τον άλλον. Μάλλον βγάλε το καρφί από το μάτι σου για να δεις το λάθος του αδερφού σου. Και θες εσύ να βγάλεις το σαριδάκι, λέει, το μικρό σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου, ενώ εσύ έχεις το μάτι σου ολόκληρο καρφί. Ολόκληρο δοκάρι. Αυτή είναι η υποκρισία μας λοιπόν, που θέλουμε να διορθώνουμε τους άλλους, αλλά αφήνουμε να διορθώνουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό πρέπει κανείς να φροντίζει περισσότερο να διορθώνει τον εαυτό του παρά τους άλλους. Είναι πιο σοφό, πιο έντιμο, πιο καθαρό να διορθώνουμε τους εαυτούς μας πρώτα και κατόπιν τους άλλους. Και αν ακολουθήσουμε αυτόν τον νόμο, αυτόν τον κανόνα, δεν θα φανούμε και υπερόπτες προς τους άλλους και δεν θα κατηγορηθούμε ποτέ ότι διορθώνουμε κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς. Γιατί συνήθως το παθαίνουμε αυτό. Διορθώνουμε κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς. Και μας φαίνεται φοβερό το σφάλμα του όταν το βλέπουμε στον άλλον, να το έχουμε και εμείς. Και περνάμε σε ένα άλλο που λέει «Κάθε παράξενο και ανερμήνευτο που μας συμβαίνει είναι ένας αξιολογήσιμος ιονός». Όχι κάτι τυχαίο, αλλά μια προειδοποίηση. Έτσι το εκλαμβάνει ο σοφός. Πράγματι, πόσες φορές στη ζωή μας συμβαίνουν πράγματα, αγαπητοί φίλοι, και δεν κάθομαστε να τα εξηγήσουμε με τρόπο ώστε να μας εμπεδώνουν και να μας βοηθούν στην πνευματική ζωή. Παθαίνουμε κάτι και δεν λέμε «Α, αυτό το παθαίνω επειδή πρέπει να διορθώσω κάτι άλλο». Ο σοφός άνθρωπος όμως τι λέει, γιατί το έπαθα αυτό, γιατί έπαθα αυτό το ατύχημα, μήπως κάτι δεν κάνω σωστά στη ζωή μου και ο Θεός θέλει να με διορθώσει μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν, κάθε παράξενο και ανερμήνευτο που μας συμβαίνει είναι ένας αξιόλογος ιονός, τον οποίο πρέπει να τον πάρουμε θετικά. Δηλαδή, να τον αναλύσουμε, να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, μία και δύο φορές, διότι από το ξινό βγάζουμε γλυκό. Και από το ρόδο αγκάθι, όπως λέει ο. Εδώ στη ζωή έχουμε τρεις φύλους. Ο πρώτος φύλος είναι τα επίγεια αγαθά και οι άνθρωποι γύρω μας. Αυτός ο πρώτος φύλος μας εγκαταλείπει τη δύσκολη στιγμή του θανάτου. Ο δεύτερος φύλος είναι οι συγγενείς και οι γνωστοί σε έναν εσωτερικό κύκλο που έχουμε. Η οικογενειακή μας, η αδερφή μας και η κολλητή μας, ας το πούμε έτσι, όπως το λέει τώρα ο κόσμος, οι αγαπημένοι μας φίλοι. Αυτοί μας πάνε μέχρι τον τάφο και μας δίνουν έναν τάφο και ένα φέρετρο και κλαίνε ίσως, διότι έχασαν ένα αγαπητό τους πρόσωπο. Από εκεί και πέρα μας μένει ένας μόνος φίλος, πιστός, τον οποίο δεν χάνουμε ποτέ, και είναι οι καλές μας πράξεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι το θρόνο του Θεού και μας αθωώνουν. Οι καλές πράξεις είναι ο αθόρυβος φίλος, ο οποίος υπάρχει, δεν τον βλέπουμε, και κάποτε θα έρθει στο κριτήριο, εκεί που θα γίνεται η κρίση, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο κριτήριο αυτό, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, όπως λέει η Γραφή. Δεν θα υπάρχει καμουφλάζ, δεν θα υπάρχει μακιγιάζ, δεν θα υπάρχει τρόπος, δεν θα υπάρχει δικηγόρος, δεν θα υπάρχει υπεράσπιση, δεν θα υπάρχει. Αληθοφανές ψέμα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Αυτοί οι τρόποι που μετερχόμεθα εδώ στην αυτή τη ζωή για να μπορέσουμε να ζήσουμε, δεν θα υπάρχει κανένας από αυτούς σχεδόν, παρά θα είναι η αλήθεια καθαρή
και όπως την ξέρει ο Θεός και όχι όπως την ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και του Θεού την αλήθεια, να δούμε πώς θα κριθούμε απέναντι στο κριτήριο του Χριστού. Μην ξεχνάτε ότι οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον παράδεισο μόνο και μόνο επειδή δεν είπαν μια λέξη. Ήμαρτον. Γι' αυτό αυτή τη λέξη λοιπόν πρέπει να την έχουμε εμείς καθημερινά στο νου μας, ότι αυτή η λέξη είναι που μας σώζει από το αράς, από την κατάρα, από την πτώση, από το θάνατο της ψυχής, από την αιώνια κόλαση. Είναι η λέξη ήμαρτον, να παραδεχτούμε ότι αμαρτήσαμε. Και ποιος δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι αμάρτησε? Ο υπερήφανος. Νομίζει ότι τα κάνει όλα καλά. Όχι, δεν τα κάνει όλα καλά. Τα κάνει όλα κακά, ο υπερήφανος. Αλλά δεν αντιλαμβάνεται την κακότητά του. Γιατί έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Όταν κλέψει, λέει, αυτό μου ανήκε. Όταν ψευδολογήσει, λέει, δεν πειράζει, κατάφερα κάτι άλλο. Όταν προσβάλλει κάποιον, λέει, του άξιζε και ακόμα χειρότερα. Αυτά λέει ο υπερηφανός. Όταν κλέψει το κράτος, λέει, γιατί να μην το κλέψω, αφού και το κράτος με κλέβει. Όταν πηγαίνει με τη γυναίκα του άλλου, λέει, καλά έκανα, γιατί εγώ είμαι πιο ωραίος, πιο έξυπνος, πιο λεβέντης κλπ. Τελείως αντίθετα πρέπει να σκεφτόμαστε, αγαπητοί φίλοι, από αυτόν τον κοσμικό και υπερήφανο νου. Πρέπει να είμαστε χαμηλών τόνων όσον αφορά την ιδέα για τον εαυτό μας. Να έχουμε πολύ χαμηλή ιδέα για τον εαυτό μας, να είμαστε ταπεινόφρονες. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ή ότι έχουμε περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους. Δεν έχουμε περισσότερα δικαιώματα, έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις, εάν μάλιστα λέγομαστε χριστιανοί. Και χριστιανός θα πει να ομολογεί τον Χριστό εν παντή καιρό και τόπο. Και η ομολογία δεν είναι να κάνουμε κηρύγματα στον δρόμο, αλλά η ομολογία είναι να μην τρεπόμαστε να αξιώνουμε από τους άλλους, να γνωρίζουν ότι εμείς είμαστε χριστιανοί και καυχόμεθα γι' αυτό. Να μην κρύβουμε την ιδιότητα του χριστιανού λοιπόν ως incognito, σαν την παφία, αλλά να ομολογούμε μπροστά σε όλους καθαρά και πεντά, ξάστερα εξάλλου οι μάρτυρες, να ξέρουν ότι για αυτή την ομολογία χάσαν το κεφάλι τους. Εμείς σήμερα το να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στον Χριστό ως Θεάνθρωπο, Θεό και Σωτήρα μας, και πιστεύουμε την ανάσταση των νεκρών, την οποία θα κάνει ο Χριστός και θα κρίνει τον κόσμο, αυτή η πίστη μας, της Αναστάσεως η πίστη δηλαδή, είναι καθήκον κάθε χριστιανού. Δεν είναι κάτι σπουδαίο μια ομολογία η οποία θα μας κοστίσει το κεφάλι. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν σχόλια αρνητικά, τα αντιπαρεχόμεθα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει εκείνος που θα πει ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διαφωνούντες σε αυτή την περίπτωση. Μακάρι να δεχόντουσαν το λόγο του Θεού και να πίστευαν κι αυτοί. Αλλά αν δεν πιστεύουν, δεν πρόκειται να μας σταματήσουν ποτέ στην πορεία μας στον δρόμο της ομολογίας. Διότι με την ομολογία γίνεται κάποιο καλό στους ανθρώπους. Αν οι μάρτυρες δεν ομολογούσαν και δεν μαρτυρούσαν, δεν θα άκμαζε ο χριστιανισμός. Ένας τρόπος, ένας λόγος, ένας μεγάλος λόγος που ο χριστιανισμός ήκμασε, άρτησε και εξαπλώθηκε σε όλη τη γη ήταν το μαρτύριο. Μέσω του μαρτυρίου, δηλαδή μέσω των θλίψεων, έτσι γεννήθηκαν τα άνθη αυτά, οι μεγάλοι, οι μάρτυρες, οι οποίοι είναι κινητά Ευαγγέλια του Χριστού. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μαρτυρία είναι εντολή. Εάν δεν με ομολογήσετε έμπροστε των ανθρώπων, ούτε και εγώ θα σας ομολογήσω έμπροστε στον Πατέρα μου τον εν ουρανής. Εν της ουρανής, λέει ο Χριστός. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στον Χριστό και να μας πει γιατί δεν ομολογήσατε ποτέ μπροστά στους άλλους ανθρώπους, θα είναι τραγικό. Να μην τρεπόμαστε ούτε να φοβόμαστε καθόλου να ομολογήσουμε τον Χριστό αυτό που πιστεύουμε. Εξάλλου, η πιστεύουσα καρδιά ξεχυλίζει, όπως ξεχυλίζει το νερό όταν βράζει από την κατσαρόλα, έτσι ξεχυλίζει και ο λόγος από τα χείλη. Ξεχυλίζει, βγαίνει από τα χείλη δηλαδή, ο λόγος της πίστεως. Μόνο στο Θεό να δίνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους να δίνουμε σχετική εμπιστοσύνη. Πολύ σοφό και αυτό. Είναι ένα από τα ρητά τα οποία τα έχω γράψει και εγώ εδώ. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν και σφάλματα. Να τους δώσουμε απόλυτη εμπιστοσύνη δεν πρέπει. Να μην διαιρείται, κάποιος είπε, ο πατήρ Σάββας νομίζω είπε, μην διαιρείται, λέει, τους ανθρώπους με ακέραιο βαθμό, με ακέραιο αριθμητή, αλλά να βάζετε και ένα κόμμα δίπλα. Το 100% ανοίξει στο Θεό. Η 100% εμπιστοσύνη στο Θεό. Στους ανθρώπους να δίνουμε πίστη, να δίνουμε εμπιστοσύνη, αδερφοί μας είναι Χριστό, αλλά να ξέρουμε ότι είναι σφαλεροί άνθρωποι, μπορεί να κάνουν λάθη. Έτσι λοιπόν, για αυτό το λόγο, θα πρέπει και εμείς
να δίνουμε όλη μας την πίστη, την προσοχή, την καρδιά, τον λογισμό στο Θεό, αλλά στους ανθρώπους με σχετικότητα, να τους δίνουμε και αυτούς αλλά με σχετικότητα. Η Ορθοδοξία μας δημιούργησε μια νέα παράδοση, ήθη και έθιμα του λαού, τα οποία είναι ευπρεπή έθιμα και διατηρούνται και από τον αρχαίο προχριστού πολιτισμό. Όσα ο χριστιανισμός εθεώρησε καλά, είτε φιλοσοφίες, είτε θεωρίες, είτε μύθους, τους κράτησε από την αρχαία Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμιά αντιπαράθεση, είναι στη φαντασία μερικών η αντιπαράθεση αυτή, ότι είναι χάσμα μεταξύ χριστιανισμού αρχαίας Ελλάδος. Είναι γεφύρωμα. Αν διαβάζουμε το Μέγα Βασίλειο, θα δούμε τις γέφυρες. Μόνο στις δογματικές διαφορές διαφέρουμε. Εκείνα που πλειοδότησε ο Χριστός στην ανθρωπότητα και έδωσε μια γνώση παραπάνω από του Πλάτωνα και του Σοκράτη. Ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης είχαν κάνει ένα έργο προεργασίας για τις ψυχές των ανθρώπων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό θεωρούνται και προχριστιανοί άγιοι, έτσι. Ο μόνος του καθένας είναι μια πεταμένη πέτρα. Μέσα όμως στην Εκκλησία γίνεται ένας λίθος της Εκκλησίας πολύτιμος. Ασφαλώς δεν υπάρχει ένα οικοδόμημα το οποίο να έχει λίθους οι οποίοι δεν είναι σε σχέση και σε αρμονία. Η Αγία Σοφιά αποτελείται από χιλιάδων πέτρες, οι οποίες είναι τοποθετημένες τούβλα μάλλον. Πέτρινα, όχι, τούβλα, ναι, ψημένα τούβλα, είναι μικρά τουβλάκια είναι, τα οποία έχουν και τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός, όπως έχει το πρόσφορο, έτσι, τα οποία τα έφτιαξαν οι αρχιτέκτονες με τη βοήθεια και του κόσμου, του λαού. Τους έδιναν εντολές πώς θα ψήσουν στους δικούς τους φούρνους τότε και μερικά από τα τούβλα αυτά του ναού της Αγίας Σοφιάς. Της Αγίας Σοφιάς του Θεού, στην Κωνσταντινούπολη, του ναού του δικού μας, της Ορθοδοξίας, που είναι όνειρος και καρφί στο μάτι των συγχρόνων ψεύτο ιδεολόγων της Δύσεως και της Αμερικής, των πολιτισμένων εντός εισαγωγικών λεγόμενων ανθρώπων, οι οποίοι, αν και είναι χριστιανοί οι περισσότεροι, χριστιανοί εντός εισαγωγικών, δεν αξιώνουν από τους Τούρκους να μπορούμε να λειτουργήσουμε την Αγία Σοφιά. Το καλλιτέχνημα αυτό, το αριστούργημα των αιώνων, το οποίο όταν το είδε ο Ιουστινιανός, ανεφώνησε, ενήκει Κάσια Σολομών. Ήταν περίλαμπρο και σπουδαιότερο βέβαια σαν αρχιτεκτόνημα από τον Άδη Σολομόντος. Αυτά τα λέμε προς υπόμνηση αυτών οι οποίοι λένε ότι είναι δημοκράτες και ότι θέλουν τώρα τελευταία εσχάτως, ερωτεύθηκαν το μουσουλμανισμό και θέλουν να χτίσουν τζαμί. Τέμενος, τι άλλο θέλουν να χτίσουν, δεν ξέρω. Ας ανοίξουν λοιπόν και την Αγία Σοφιά και τότε βλέπουμε. Να ζεις σαν να είσαι αιώνιος και να εργάζεσαι για το μέλλον, όχι για το παρόν. Εδώ εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο ακόμα, θα πρόσθετα το εξής. Να ζεις σαν να πρόκειται να πεθάνεις αύριο. Να έχεις τελειωμένες τις δουλειές σου, να έχεις τη συνείδησή σου αναπαυμένη και ήσυχη. Ό,τι δηλαδή έχεις να κάνεις, να το κάνεις. Αν έχεις να ξεμολογηθείς, μην το αναβάλεις. Αν έχεις να κάνεις μια προσφορά στους ανθρώπους, μην την αναβάλεις. Αν πρέπει να οδηγήσεις τα πράγματα σε μια κανονική ροή, να μην το αναβάλεις για αύριο, αλλά από σήμερα να αρχίσεις να το κάνεις αυτό. Διότι δεν έχουμε το χρόνο μπροστά μας, αυτό μόνο το λεπτό που μιλάμε έχουμε σαν άνθρωποι, και δεν έχουμε μελλοντικό χρόνο. Ο μελλοντικός χρόνος παράγεται, δεν υπάρχει. Και λέει τώρα, ο γιατρός πρέπει να αγαπάει τον ασθενή, αλλά να μισεί την αρρώστια του. Βεβαίως, δεν επιτρέπεται ο γιατρός να ξεσυνερίζεται τον ασθενή, γιατί ο ασθενής πονάει, ο ασθενής μπορεί να βλύσει, να βρίσει, να βλαστημίσει, δεν ξέρω τι να κάνει. Ο γιατρός πρέπει με υπομονή να τον συμβουλεύει, να τον αποδέχεται, διότι εκείνη τη στιγμή περνάει πάρα πολύ δύσκολα ο άνθρωπος και στη θέση του δεν ξέρουμε τι θα κάναμε εμείς. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη υπομονή στον γιατρό, να του προσφέρει τις υπηρεσίες του και με πνευματικό τρόπο, δηλαδή ψυχικό πνευματικό τρόπο, να του αναπτερώνει το ηθικό κάθε τόσο, αλλά και να πολεμάει την αρρώστια. Να μισεί την αρρώστια του, αλλά να αγαπάει τον ασθενή και να του δείχνει την αγάπη του ασθενούς. Γιατί ο ασθενής εκείνη τη στιγμή ακριβώς χρειάζεται την αγάπη του γιατρού. Δεν τη χρειάζεται άλλες φορές. Όταν είναι υγιής και περνάει στον δρόμο ο γιατρός, δεν τη χρειάζεται την αγάπη του ασθενής. Τη χρειάζεται όταν είναι στο ιατρείο και πονάει. Υποφέρει. Και φαίνονται όλα σκοτεινά. Νομίζω ότι ήρθε το τέλος του κόσμου για αυτόν.
τότε χρειάζεται την αγάπη, τη σύμπνοια, τη σοβαρότητα, την ενεργητικότητα και τη συμπαράστασή του γιατρού. Αλλά αυτό και μια προέκταση, αγαπητοί φίλοι, για τους αιρετικούς. Δεν μισούμε τους αιρετικούς αλίμονο, είναι άνθρωποι και αυτοί σαν και εμάς. Και οι αλόθρησκοι είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Και οι αιρετικοί. Αλλά μισούμε την αίρεση. Και δεν έχουμε καμιά σχέση με τις άλλες θρησκείες. Ούτε ρίχνουμε γέφυρες για τις άλλες μοναθεϊστικές που λένε θρησκείες μερικοί και έχουν γίνει αιρετικοί οι ίδιοι, οι οικουμενιστές. Έτσι. Εμείς πιστεύουμε κράτοντας στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αν θέλουν να το δεχτούν, ας το δεχτούν. Αν δεν θέλουν, ας μην το δεχτούν. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να συμψηφίσουμε τον Χριστό με κανέναν άλλον. Ο Χριστός είναι ακέραιος, απόλυτος, ένας και μοναδικός. Μπορούμε να το βάλουμε δίπλα σε άλλες μορφές, ανθρώπους δηλαδή, συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν και τους αιρετικούς. Πρέπει να τους αγαπάμε σαν ανθρώπους, αλλά να μισούμε την αίρεσή τους. Να τους συμπαρουσιάζουμε ανάγλυφα και να τους λέμε ότι πρέπει να φύγετε από αυτόν τον δρόμο γιατί είναι ολισθηρός, θα χάσετε την ψυχή σας. Με την αίρεση χάνει κανείς την ψυχή του. Διότι δεν έχει την υγιά πίστη αυτή που έχουν τα λογικά όντα. Έχει διεστραμμένη πίστη. Και ο διεστραμμένος άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το Θεό. Ο Θεός θέλει ίσια πράγματα. Κάνατε τα τρίβους του Θεού ίσιους. Ισοπεδώσατε, λέει, τα όρη και βαζώσατε τα βαθλώματα ώστε να περάσει ο ευλογημένος από ίσο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι την καρδιά μας πρέπει να την έχουμε ευθεία, όχι κύλη, καμπύλη και σχολιά. Δεν είμαστε διπλωμάτες στη θρησκευτική μας πίστη, είμαστε straight. Ο γιατρός λοιπόν αγαπάει τον ασθενή να μισεί την αρρώστια. Ο χριστιανός να αγαπάει τον αιρετικό και τον αλόθρησκο, αλλά να μισεί την πνευματική του κατάσταση και ειδικά τους αιρετικούς να μισεί. Να ξέρει την αίρεσή του αν πρόκειται να μιλήσει για αυτήν, αν είναι Ιαχωβίτες, Προτεστάντες κλπ. Ή Αδβεντιστές ή τόσα άλλα φρούτα που παρουσιάζονται, να ξέρει πώς θα τους μιλήσει, αν ξέρει να μιλήσει δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, αλλά να μην προς Θεού, να μην στρέφεται κατά του ίδιου του ανθρώπου, κατά της ψυχής του ανθρώπου. Γιατί και αυτός είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχει ο Θεός υπό την αιγίδα του και είναι δικός του. Είναι ξένος δούλος. Δεν πρέπει να στραβατσάρουμε εμείς το δούλο του άλλου. Δεν είναι δικός μας δούλος, δεν έχουμε κανένα εμείς δούλο, εμείς είμαστε δούλοι του Θεού. Δεν έχουμε εξαγοράσει καμιά ψυχή, κανένα σώμα. Όλα ανήκουν στο Θεό και το δικό μας σώμα και το δικό τους και η δικιά τους ψυχή και η δικιά μας ψυχή είναι η ιδιοκτησία του Θεού. Να λοιπόν ένα πολύ περίεργο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Ενώ είμαστε όλοι περιουσία του Θεού, οικειοποιούμαστε τα πράγματα. Λέμε το σπίτι μου, λέμε ο γιος μου, λέμε η γυναίκα μου, λέμε κλπ. Υπό μία έννοια, βέβαια συμβατική, μπορούμε να το δεχτούμε. Αλλά υπό την απόλυτη έννοια, ποιος είναι εκείνος που έχει όλα αυτά τα μου, μόνο ο Θεός. Εμείς μου δεν έχουμε, ούτε τον εαυτό μας δεν έχουμε σε μου, τον εαυτό μου που λέμε. Είναι ο εαυτός που μου έχει δώσει ο Θεός. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν και ας καταλάβουμε τι γίνεται. Διότι με την οικειοποίηση και με τα μου και με τα μα, έτσι, έχουμε χάσει την κατεύθυνση στο τι είναι ο Θεός και τι ζητάει από εμάς. Δεν φέραμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο και φεύγοντας δεν θα πάρουμε τίποτα πίσω. Δεν μας χρωστάει ο κόσμος, ίσα ίσα εμείς του χρωστάμε περισσότερα. Ο Θεός μας χρωστάει, εμείς δεν του χρωστάμε τα πάντα. Όταν έχουμε 100 και δεν έχουμε τα 100, τα 99, πρέπει να παραπονιόμαστε στο Θεό, γιατί δεν μας έμαθε το εκατοστό. Μα είναι δικό σου το εκατοστό. Δεν είναι δικό σου. Του Θεού είναι και αυτό. Ο Θεός μας δίνει 168 ώρες. Το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω. Μια εβδομάδα έχει 168 ώρες και μας ζητάει μία την Κυριακή να πάμε στη λειτουργία. Και εμείς δεν του τη δίνουμε αυτή τη μία. Σαν να σου δίνει 168 λίρες και μετά από 5 λεπτά σου λέει σε παρακαλώ, δώσε μου μία πίσω και να του λες όχι, δεν τη δίνω. Τώρα οι λίρες είναι δικές μου. Δεν είναι αχαριστεί αυτό. Από 0 απόκτησες 167 λίρες και δεν σου φτάνουν. Να λοιπόν γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία μαζί με τους αδελφούς μας να ευχαριστούμε τον Θεό, να λειτουργούμεθα, να συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία, να παίρνουμε σώμα και το αίμα του Χριστού. Πότε θα γίνουν αυτά αν δεν έχουν γίνει, με τα θάνατο γίνονται, πρώτο θανάτου πρέπει να γίνουν.
Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας πρέπει να συλλογιστεί σοβαρά με τι έχει να κάνει. Να δει τον εαυτό του, τον Θεό, την κρίση και όλα αυτά τα οποία θα συμβούνε μετά από λίγο όταν ο άνθρωπος αυτός φύγει από το μάτιο του τον κόσμο. Λέει πως ο Χριστός είπε, βεβαίως και το είπε, ο πλούσιος δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών ή μάλλον δύσκολα μπαίνει όπως η καμήλα από τη βελόνα. Και όμως έχουμε τον Αβραάμ, τον Ζακχαίο και άλλους πλούσιους, οι οποίοι ήταν ο Ιακώβ, που μπήκαν, γιατί ήταν πολύ ελεήμονες. Να θυμόσαστε ότι ο πλούτος ο οποίος κατανέμεται μόνο σε έναν άνθρωπο είναι κολάσιμος. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος μαζί με τον πλούτο του μπορεί και συντηρεί και άλλους ανθρώπους, θρέφει, μορφώνει, διδάσκει, πληκίζει, καλύπτει την πείνα πολλών ανθρώπων κλπ, τότε ο πλούτος αυτός είναι ευλογημένος. Αυτή η πλούση είναι ευλογημένη, όπως ήταν ο Αβραάμ. Να λοιπόν σε μια περίπτωση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο κόσμος ο πλούσιος είναι και αντιφάγος και ατομιστής. Λέει τα λεφτά είναι δικά μου, μου δώσε κανένα σε μένα να δώσω κι εγώ. Τα ακούς πολύ αυτό, όχι. Ο Θεός σου έδωσε τόσα πράγματα και δεν δίνεις κι εσύ κάτι. Βεβαίως σου έδωσε ο Θεός, τα πάντα θα έχει δώσει ο Θεός. Μου δώσε κανένας, ναι ο Θεός σου έδωσε. Όλα θα έχει δώσει ο Θεός, με τη δικιά σου ενέργεια γίνανε. Σε ένα δευτερόλεπτο λοιπόν μπορεί να τα χάσει άμα θέλει ο Θεός. Τα κρατάς επειδή θέλει ο Θεός να τα κρατάς. Με όσους δεν μπορείς να γίνεις φίλος, μην γίνεσαι τουλάχιστον εχθρός. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι πολύ σαφές, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όποιος γαργαλάει τον διάβολο θα μετρήσει τα δόντια του. Ο Σατανάς, αν δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει στα ίσια, σε ρίχνει δεξιά ή αριστερά με περίτεχνες παγίδες. Τρία είναι τα μεγάλα δέλεα του διαβόλου, αγαπητοί φίλοι. Η ισοθεία, η αυτοσωτηρία και η αθανασία. Αυτά τα τρία θα τα δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Βέβαια, η ισοθεία δεν θα του δώσει ποτέ, αλλά θα τον κάνει ένα είδος μικρού Θεού. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω να είναι, δηλαδή θα είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος κοντά στο Θεό όταν παίρνει από το φως του Θεού και είναι και αυτός φωτεινός. Η αυτοσωτηρία τώρα δεν γίνεται αυτή η αυτοσωτηρία. Τη διδάσκει η νέα εποχή και η γιόγκα και όλα αυτά. Δηλαδή, μόνο σου, με απόφαση δική σου, να σώσει τον εαυτό σου. Χρειάζεται να αποφασίσει για να σωθεί, αλλά μέσω του Χριστού θα σωθεί. Μέσω τη Εκκλησία, του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είμαστε εμείς που είμαστε το σώμα του Χριστού. Ανάξιοι βέβαια είμαστε, αλλά είμαστε σώμα του Χριστού. Υπάρχουν και άξιοι μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι οι Άγιοι. Αλλά ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και η Εκκλησία είναι το σώμα του. Γι' αυτό το σώμα του Χριστού δεν θα χαθεί ποτέ. Η Εκκλησία δεν θα χαθεί ποτέ. Μέχρι συντελεία του αιώνα θα υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού. Μέχρι δευτέρα παρουσία η Εκκλησία του Χριστού θα υπάρχει. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία δέλεα. Η ισοθεία που έταξε στον παράδεισο. Θα γίνετε κι εσείς θεοί, είπε ο Όφης στην Εύα. Κατ' επέκταση στους ανθρώπους εμάς. Ο Σατανάς λέει ότι θα γίνετε κι εσείς θεοί. Πώς? Μέσω του Σατανά. Μας διδάσκει τρόπο ο Σατανάς για να γίνουμε θεοί. Με τη γνώση, με το ένα, με το άλλο, με τα μυστήρια, τα ελευσίνια, το ένα, το άλλο. Ψεύτικα πράγματα. Για να βρεθούμε μπροστά σε ένα κενό, σε ένα χάος να μας πρόξει και να μας ρίξει την κόλασή του. Γι' αυτό διδάσκει η ισοθεία, η νέα εποχή και όλες αυτές οι κινήσεις, οι νεωτεριστικές που έρχονται από την Αμερική. Οι γιόγκες, η αυτογνωσία. Έχει η Εκκλησία μαζέψει, αν έχετε την περιέργεια να δείτε, περίπου 400 αιρέσεις που δρούν στην Ελλάδα. Μεταξύ των οποίων έχει εγκαταρρυθμίσει, εκτός από τους μάρτυρες του Ιακωβά, ψευδομάρτυρες του Ιακωβά και τις πεντηκοστιανές αιρέσεις, έχει συναρρυθμίσει εκεί και το Dianetics του Χάμπαρτ, αυτό το σύστημα, το ΚΕΦΕ, τη Σίλβα, μέθοδο Σίλβα, τον Άτζεμι, τον Ντουλά του παλιότερα, πολλούς από εκείνους οι οποίοι έχουν μερική πεθάνει. Κάποιος φίλος με πήγαινε κάποτε να τους δω αυτούς τους ανθρώπους και συνομίλησα μαζί τους με μερικούς από αυτούς. Και δεν μπορούσαν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις γιατί δεν έχουν την ευχέρεια να απαντήσουν και στρίβουνε. Μάλιστα σε έναν από αυτούς του είπα, ο διάβολος είναι υπόσταση, γιάνει το κακό με τον άνθρωπο και δεν μου απάντησε.
μπροστά σε όλο το ακροατήριο το δικό του, είπε ότι θα το συζητήσουμε άλλη φορά, γιατί δεν είναι εύκολο να δώσω μια απάντηση. Σας παρακαλώ, δώστε μου μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι, του είπα εγώ, για να καταλάβω αν ήταν εποχή τη. Αν πει σε έναν εποχή τη, ο Σατανάς υπάρχει, ο Θεοφόρος, ξέρετε τι σου λέει. Όχι, είναι το καλό και το κακό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τότε από εκεί, από αυτό το σημείο και μετά, περί τίνος πρόκειται, έτσι. Ότι δεν πιστεύουν το Ευαγγέλιο και βγάζουν δικά τους Ευαγγέλια και λένε ό,τι τους κατέβει. Ή μάλλον τα βαθιά του Σατανά, τα διδάσκονται δηλαδή και αυτοί, όπως θα δεχτήκανε πολλοί αιρετικοί στο παρελθόν. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτοσωτηρία, ισοθεία και δεν υπάρχει και αθανασία. Αντί για την αθανασία, τι σου λένε. Α, όχι, αν πεθάνεις λέει, δεν πεθαίνεις τελειωτικά, διότι μετά υπάρχει λέει η μετεσάρκωση, ψέμα του διαβόλου η μετεσάρκωση. Υπάρχει μετεσάρκωση στην οποία συνεχίζει την πορεία σου μέσα στη ζωή και ξαναγεννιέσαι και λοιπά. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Μόλις πεθάνεις θα κρυθείς. Βρίσκεις το κριτήριο του Χριστού. Μια και δεν υπάρχει και χρόνο μετά το θάνατο, πολύ γρήγορα έρχεται η δευτέρα παρουσία για τον εκείνο που πεθαίνει. Γιατί αλλάζουν τα καταστατικά εκεί και ο χρόνος ακριβώς, ο οποίος είναι δημιούργημα του Θεού ο χρόνος. Ο Χριστός δημιούργησε το Θεό, τον χρόνο. Ο Χριστός δημιούργησε τον χρόνο. Να το ξέρουμε αυτό. Είναι δημιούργημα ο χρόνος όπως είναι και ο χώρος. Άλλο το είπε και ο Αϊνστάιν, ότι είναι οι συνισταμένες αυτής της ζωής, ο χρόνος, ο χώρος και η ταχύτητα νομίζω. Η μάζα, η ταχύτητα και ο χώρος και ο χρόνος. Αυτά λοιπόν προβάλλουν όλες οι νεοεποχήτικες ομάδες. Από εκεί θα τους καταλάβετε ότι προτείνουν την ισοθεία, την αυτοσωτηρία και την αθανασία μέσω της μετεσάρκωσης. Και καταλήγουμε στο τέλος και λέει ότι κανένα σκάνδαλο της Εκκλησίας των Ιερέων δεν μπορεί να αμαυρώσει το πρόσωπο του Χριστού, να το ακυρώσει. Ασφαλώς. Οι ιερείς είναι άνθρωποι και κάνουν λάθη. Και κάποιος μπορεί να του μπει και ο δαίμονας μέσα και να αρχίσει να κάνει άλλα ντάλλον. Αυτό τι δουλειά έχει με το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσβάλλεται η Εκκλησία από ένα πρόσωπο, όπως δεν προσευλήθη ο Χριστός από τον Ιούδα. Έτσι, τον είχε στις 12 μαθητές του. Για να μας δείξει ίσως ότι και από αυτούς τους εκλεκτούς θα πέσουν μερικοί, έτσι. Και έχουν πέσει, όπως ξέρουμε, ο Άριος. Η πρώτη μεγάλη πτώση λέει ήταν του Αδάμ. Η δεύτερη πτώση ήταν. Η πρώτη ήταν του Σατανά. Η πρώτη πτώση του Σατανά. Η δεύτερη είναι του Αδάμ, η τρίτη πτώση είναι του Αρίου, νομίζω, από τον Ιδιοπατέρα της Εκκλησίας, αν θυμάμαι καλά, και η τέταρτη πτώση είναι του Πάπα. Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες πτώσεις που παρέσυραν και είχαν μεγάλες και φοβερές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Και συνεχίζει το best seller της ανθρωπότητας γράφτηκε από έναν ψαρά από την Γαλιλαία, Ιωάννη το όνομά του. Best seller θα πει το πιο ξακουστό βιβλίο, το πιο πουλημένο βιβλίο, το πιο σύγχρονο και διαδεδομένο σε όλη την ανθρωπότητα βιβλίο. Είναι γραμμένο από έναν ψαρά. Κανένας, ούτε ο Ντοστογεύσκη, ούτε ο Γάλλος, ο πολύ καλός, που έγραψε τους αθλίους, έτσι, κανένας από αυτούς τους μεγάλους συγγραφείς της ανθρωπότητας, ούτε ο Ρενάν, ούτε ο Σέξπιρ, ούτε ο Ντάντε, που λένε ότι είναι πολύ μεγάλος και ο Ντάντε, μπόρεσε να γράψει ένα βιβλίο που να είναι πιο συγκλονιστικό από το Ευαγγέλιο ενός ψαρά του Ιωάννη, του μαθητού του Χριστού, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για να μην πω την Αποκάλυψη, που είναι και αυτή ένα best seller της ανθρωπότητας, διότι σήμερα ο κόσμος όλος στρέφεται προς την Αποκάλυψη και διαβάζει την Αποκάλυψη. Μανιωδώς, ενώ δεν πρέπει να διαβάζουμε την Αποκάλυψη πρώτα, πρέπει να διαβάσουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπως αρχίζει η Αγία Γραφή. Γιατί οι πατέρες τα βάλανε έτσι τα πράγματα. Πρώτα βάλανε τη γένεση του Μωυσή που αρχίζει ο κόσμος. Προχωρήσανε μετά την ιστορία των Εβραίων. Πάμε στον Χριστό. Στη μέση της ιστορίας ο στήλος και το στήριγμα της ανθρωπότητος που διχωρίζει την ανθρωπότητα σε δύο κομμάτια. Είναι η Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό είπαμε προ Χριστού και μετά Χριστόν την ιστορία τη. Χωρίσαμε σε δύο τέρμινα, σε δύο κομμάτια. Έτσι. Μετά τον Χριστό λοιπόν υπάρχουν και άλλες ιστορίες και φτάνουμε μέχρι τα σημερινά μας χρόνια όπου δεν γράφτηκαν χιλιάδες γράφτηκαν βιβλία, πολλά διαβάστηκαν από τους ανθρώπους. Το κόκκινο βιβλίο του Μάο διαδόθηκε σε όλη την Κίνα βέβαια.
και ήταν και αυτό ένα μεγάλο τυράζ, δηλαδή πολλά εκατομμύρια βιβλία έβγαλαν, αλλά εάν συγκριθεί με το Ευαγγέλιο είναι μηδέν όλα αυτά, διότι το Ευαγγέλιο είναι μεταφρασμένο σε 1100 γλώσσες και 300 διαλέκτους. Ή περισσότερες διαλέκτους, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν τον χριστιανισμό. Πάντα τους καίει για την αλήθεια του κόσμου, για την αλήθεια του Χριστού και διαβάζουν το Ευαγγέλιο και εξαρτώνται όλες οι οικογένειες έχουν μια σχέση με το Ευαγγέλιο, έστω αν το δεν το έχουν στο σπίτι τους, πάντως σε κάποιο φιλικό σπίτι κάπου το έχουν ανοίξει και διαβάζουν ή από την εκκλησία ακούνε ή από φυλάδια ή από βιβλία άλλα που έχουν κομμάτι του Ευαγγελίου μέσα διάσπαρτα. Αν πάρουμε τον Παπαδιαμάντη θα δούμε ότι έχει ο Παπαδιαμάντης μέσα το μισό Ευαγγέλιο. Έχει τους λόγους του Χριστού διαφορετικά με τον τεχνικό τρόπο αποδομένες, αποδιδόμενες, αλλά όμως είναι ο λόγος του Χριστού, τον οποίο ο Παπαδιαμάντης έχει κάνει σαν δικό του μυθιστόρημα. Δεν το αλλάζει βέβαια, αλλά δίνει προεκτάσεις ή το βάζει στα χείλια ενός ιερέα ηρωά του ή ενός κοινού ανθρώπου να λέει ας πούμε ξέρω εγώ αγαπάτε αλλήλους ή να αγαπάτε τους εχθρούς σας ή κάποια ρίση του Χριστού, του Ιησού Χριστού την οποία βάζουν μέσα στα βιβλία διάφοροι άνθρωποι και είναι τέτοια εκατομμύρια βιβλία τέτοια γραμμένα με χωρία, κομμάτια μέσα από τις συγγραφές. Είπαμε το πρώτο βιβλίο λοιπόν είναι η Γένεση. Πάμε στην Καινή Διαθήκη, το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, τελειώνουμε την Παλαιά Διαθήκη, φτάνουμε στον Χριστό, το πρώτο βιβλίο μετά Χριστόν στη σειρά είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μετά είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τέλος κατά κλίδα που κλείνει όλα, είναι το γλυφώδες βέβαια για τον κοινό νου και για όλους τους ανθρώπους. Μυστηριώδες βιβλίο της Αποκαλύψεως, εσχατολογικό βιβλίο, το οποίο είναι κατά κλίδα όλης της Αγίας Γραφής. Εκεί τελειώνει ο χρόνος, εκεί τελειώνει η ιστορία της ανθρωπότητας μέσα στις σελίδες της Αποκαλύψεως. Εκεί ανατέλει σε αυτές τις σελίδες η 8η ημέρα του Χριστού, η οποία είναι ατελεύτητη, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί μπαίνουμε μετά τον Χριστό στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ο 8ος αιώνας που ζούμε τώρα και διατρέχουμε τώρα είναι ο αιώνας του Χριστού. Σε αυτόν τον 8ο αιώνα θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Όχι όπως πρώτα ταπεινός και λοιπά, αλλά μετά των νεφελών και των αγγέλων, με φοβερή έτσι απήχηση για όλη την ανθρωπότητα. Το δει κάθε μάτι λέει ανθρώπου. Όσοι ζούνε τότε και όσοι πεθάνανε και οι νεκροί ακόμα και οι ζώντες θα δουν τον Χριστό στον ουρανό. Θα φανεί πρώτα το σημείο του ανθρώπου, λέει, του Υιού του ανθρώπου. Ποιο είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου? Για τους μύστες του Χριστού, εκείνους που γνωρίζουν τι είναι ο χριστιανισμός και τι είναι ο Χριστός και τι είναι αυτά που λέει, για τους μύστες αυτούς είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου είναι ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο Χριστός δεν έπαψε ποτέ να στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μάλιστα τώρα να στέκεται ως άνθρωπος Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού, Θεός. Όπως τον παρουσίαζαν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Με το ψάρι δηλαδή, ηχθείς Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού κλπ. Και πρέπει να κλείσουμε τώρα αγαπητοί φίλοι και θα πούμε ποτέ δεν έχασε όποιος ζήτησε τον Χριστό, αλλά όλοι κέρδισαν και μάλιστα πολλά. Ο τυφλός κέρδισε το φως του. Ο λεπρός καθαρίστηκε από τη λέπρα. Η αιμορραούσα σταμάτησε την αιμορραγία της. Ο Ζακχαίος από κολασμένος έγινε μαθητής του Χριστού. Η Χαναναία γλίτωσε την κόρη της με την πίστη στον Χριστό. Η Σαμαρίτιδα που ζήτησε να δει τον Μεσσία, της εμφανίστηκε ο Μεσσίας μπροστά της. Ο Θωμάς που είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο Παύλος όταν τυφλώθηκε και κατάλαβε ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είδε σαν φως και τον ετύφλωσε, που δεν ήταν άλλος από εκείνον που καταδίωκε ο Παύλος, για σκεφτείτε να καταδιώκεις κάποιον και ξαφνικά ο ίδιος σου παρουσιάζεται σαν φως και να σε τυφλώνει. Και όταν ο Παύλος ζήτησε και λέει ποιος είσαι, λέει, άκουσε φωνή και του είπε γιατί με καταδιώκεις Παύλε, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Τότε είπε ποιος είσαι Κύριε που εγώ διώκω και του είπε εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις, στο πρόσωπο βέβαια των χριστιανών, των μαθητών μου. Οι πρώτοι χριστιανοί λέγονται μαθητές αγαπητοί φίλοι, στην Αντιόχεια και την Έφεσο ονομάστηκαν χριστιανοί. Το όνομα το έδωσαν οι αντίπαλοι τους. Περίεργο πράγμα. Αλλά αυτό έμεινε σαν χριστιανισμός και αυτή η λέξη χριστιανισμός υπάρχει
σε όλη την ανθρωπότητα. Ποτέ λοιπόν δεν έχασε όποιος ζήτησε τον Χριστό, ούτε ο τυφλός, ούτε ο λεπρός, ούτε η μωρούσα, ούτε η Χαναναία, ούτε ο Ζαχαίος, η Σαμαρίτιδα, ο Θωμάς και ο Παύλος αντιβλώθηκε ολιστής όταν το παραδέχτηκε ως Θεό. Προσέχτε, ένας στους δύο, από τους δύο ληστές σώθηκε. Προσοχή όμως, ένας από τους δύο ληστές χάθηκε. Μην τυχόν βρεθούμε στη θέση εμείς του χαμένου. Να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε την εκπομπή και σήμερα. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά, με τη χάρη του Θεού. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.